Εγώ τώρα είμαι ελεύθερη. Ναι, έτσι δεν μου πες. Δεν έχει σχέση. Άρα είσαι ελεύθερη. Μην τα αλλάζει τώρα. Ηρακλή, δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Τι να σου πω, αφού με ρωτάς χαζομάρες. Είναι δυνατόν, τι σε έβγαλε έξω για προβλησμό. Δηλαδή, εντελώς ελεύθερη. Μπορώ να φύγω. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Μέχρι πριν λίγο ο διευθυντής σου μου φώναζε ότι θα μαχώσει μέσα για αντίσταση κατά της αρχής και φορά δημόσιας περιουσίας. Σιγά, μωρέ, σιγά το πράγμα. Ένα μανικάκι του ξύλωσες. Να το είχες ξυλώσει και τα δύο, να το συζητούσαμε. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν θα σοβαρευτείς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Προσπαθήσω. Σου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μα φεύγει ένας κρατούμενος έτσι. Α, συνέχεια. Μια φορά μου έφυγε ένας κρατούμενος ενώ τον συνάδελφο στο δικαστήριο, μια άλλη φορά μου έφυγε από το τουαλέτα του τμήματος. Καλά, η καλύτερη φορά ήταν όταν. Κάτσε, περίμενε, πώς φεύγεις έτσι. Τι να κάνω, να κάνω καμία κολοτούμπα. Είμαι πτώμα. Πότε θα ξανασυναντηθούμε. Τώρα θέλεις να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, γιατί. Πού είναι το δύσκολο. Είμαστε οι δυο μας, κανείς δεν μας διακόπτει, τολμάει. Άκουσε με. Εγώ ξύπνησα σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη με hangover. Πήρα το κοκτέιλ για να έρθω εδώ. Έχασα το κοκτέιλ γιατί έψαχνα μια τούρτα στη μέση του πουθενά. Μετά πήγα με έναν άγνωστο να κυνηγήσω τις βαλίτσες μου. Μετά έφτασα στο χωριό. Μετά δεν προλάβω να βάλω μια μπουκίτσα στο στοματάκι μου. Τσακώθηκα με ένα μπάτσο. Και τώρα είμαι από το μεσημέρι εδώ και μου κάνετε ανάκριση. Και εγώ τώρα θες να συζητήσω για το πότε θα ξαναβρεθούμε. Εντάξει, οκ. Άμα το θέτεις έτσι, πάρε όσο χρόνο θέλεις. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο χωριό είμαστε. Στατιστικά και μόνο μέσα στο επόμενο 24ωρο θα συναντηθούμε. Ας το αφήσουμε στην τύχη, λοιπόν. Ας το αφήσουμε στην τύχη, λοιπόν. Βέβαια, μπορούμε να μην τα αφήσουμε στην τύχη και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, γράψε. 6, δεν υποχωρείς ποτέ, ε. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει η λέξη υποχώρηση. Οπότε πρόσεχε, ε. Μην χρειαστεί να δημιουργήσεις απότομα. Hey! Μήπως θες να σε πάω με τα μάξι. Μου χρωστάς και ένα κομμάτι τούρτα. Γύρνα. Γύρνα να με πεις. Γύρνα. Α, τι συμβαίνει. Ο Ηρακλής έχει μάθει να παίρνει πάντα αυτό που θέλει. Τελειώσαμε για σήμερα, να εφηκάψω. Καταφέρνει να του κάνουν τα χατήρια με ένα μαγικό τρόπο. Λες και τους υπνοτίζει. Μια ερώτηση θα να κάνω. Μια σφραγίδα θέλω μόνο να μου βάλετε. Σας είπα, κύριε μου, είμαστε... Στις γυναίκες ασκεί μεγάλη γοητεία. Και φυσικά το ξέρει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ο Ηρακλής έχει μια έφεση στα κακά κορίτσια. Είναι όμως τόσο παρορμητικός που πολλές φορές υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Και καταλήγει να βρίσκει τον πελάτη του.